Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Κεντρικό Δημαρχείο των Ιωαννίνων έκανε για ακόμη μια φορά η Επιτροπή Αγώνας Συμβασιούχων Σχολικών Καθαριστριών. Η Δήμητρα Ηλία ζήτησε για ακόμη μια φορά να προστατευτούν οι μαθητές και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον καθαρισμό των σχολείων, ενώ κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει απέναντι στις σχολικές καθαρίστριες που δίνουν, όπως είπε, τον καλύτερο εαυτό τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν να έρθει στην Οικονομική Επιτροπή της επόμενης Τετάρτης η μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τρίωρης απασχόλησης σε πλήρους ωραρίου, 6 ώρες δηλαδή, την παράταση των τετραμήνων συμβάσεων μέχρι τον Ιούνιο και την απόδοση, όπως είπε, των ατομικών μέσων προστασίας που δεν έχουν αποδοθεί ούτε φέτος. Στο πλευρό τους, η πρόεδρος των εργαζομένων, ο Τάιο Ανίνων, Τίνα Ζέκα, και ο Τάσος Τόκας από πλευράς Ένωσης Γονέων. Οι συναδέλφισσες καθαρίστριες που λήγουν οι συμβάσεις τους και απολύονται στις 10 του Γενάρη, να μην απολυθούν μέχρι τον Ιούνιο. Και τρίτον, τα μέσα ατομικής προστασίας, καθώς και όσα μας χρωστάνε οι δημοτικές αρχές και οι σημερινοί και οι προηγούμενοι, να μας δοθούν με βάση την νομοθεσία. Ενώ δεσμεύτηκαν και η Δημοτική Αρχή και οι δημοτικές παρατάξεις, σήμερα, λίγες μέρες πριν κλείσει το έτος, έχει συνεδριάσει η Οικονομική Υπηρεσία, συνεδριάζει την επόμενη εβδομάδα και δεν έρχονται τα θέματα μας προς συζήτηση, για να μην χάσουν τις συναδέλφισσες τις δουλειές τους, αλλά να πάρουμε επιτέλους και τα μέσα ατομικής προστασίας που τα ζητάμε τόσα πολλά χρόνια. Αυτή η αναγνώριση της δουλειάς μας μέσα από τα 3 αιτήματα που αποφασίστηκαν είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν στον κλάδο μας. Γι' αυτό και σήμερα ζητήσαμε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας να το ρωτήσουμε για ποιο λόγο η Δημοτική Αρχή δεν προχωράει στη δέσμευση αυτών των αποφάσεων να υλοποιηθούν συν 2 αιτήματα ακόμη. Πρώτον, τη συναδέλφισσα τη μετανάστρια που την απολύσαν με το που κλείσαν τα γυμνάσια και τα λύκεια και δεσμεύτηκαν ότι θα την πάρουν για δουλειά με σύμβαση έργου. Και επίσης άλλη μία συναδέλφισσα μετανάστρια που την απολύσανε και δεν την πήρανε καθόλου για δουλειά, αφού η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα να τις πάρουν με συμβάσεις έργου. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας δεν θέλει να μιλήσουμε μαζί του. Θεωρεί ότι τα αιτήματα που έχουμε συνολικά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, αλλά δέχεται μόνο σε ατομική συνάντηση στο γραφείο του μία-μία γυναίκες, μιας και τα προβλήματά μας δεν είναι συλλογικά. Τα ζητήματα όμως, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι συλλογικά, είναι συνολικά και αφορούν όλο τον κλάδο. Και έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι εδώ πέρα. Γιατί δεν είναι? Γιατί ήρθε η κατάσταση στο διατάφτα. Ότι έπρεπε οι αποφάσεις για τις οποίες δεσμεύτηκαν να υλοποιηθούν, τις αποφεύγουν και κρύβονται. Είναι ντροπή τους για άλλη μια φορά. Αντί λοιπόν να πάρθουν όλα αυτά τα μέτρα και τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά, είχαμε τώρα τον Νοέμβρη το ζήτημα της μεγάλης μετάδοσης της πανδημίας και για μια ακόμη φορά, παρά τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού ότι τα σχολεία θα κλείσουν τελευταία, να κλείνουν πρώτα τα σχολεία. Συν της άλλης, δεν έχει λυθεί το ζήτημα τι θα γίνει με την καθαριότητα των σχολείων. Να πάρουμε μέτρα ώστε να ανοίξουν τα σχολεία, ώστε οι συνάδελφοι να μονιμοποιηθούν, το οποίο δεν παίρνει αναβολή πλέον, γιατί αυτό που ξεκίνησε θα είναι και του χρόνου και του παραχρόνου, θα το έχουμε συνεχώς μπροστά μας. Και τώρα είναι η ώρα, πέρα από τις μόνιμες συμβάσεις που πρέπει να γίνουν, να αποδοθούν και μέσα ατομικής προστασίας στις συναδέλφους. Βλέπουμε τον καιρό σήμερα, σημαίνει ότι είναι πολύ πιο εύκολο να αρρωστήσει κάποιος, γιατί αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι δουλεύουν μέσα στα κτίρια. Και να δεικνύεται και η εξής πλευρά. Οι τεράστιες ανάγκες σε καθαριότητα των δημοτικών κτηρίων, τις οποίες ήρθαν τώρα οι συνάδελφοι να καλύψουν.